Όλο και πιο συχνά είναι πλέον τα περιστατικά κλοπής καυσίμων αποσταθμευμένα επί της οντού 4ης Οκτωβρίου αυτοκίνητα. Ενώ για να το πετύχουν αυτό οι δράστες, να κλέψουν δηλαδή τη βενζίνη από τα αυτοκίνητα, χρειάζεται να τα τρυπήσουν με αποτέλεσμα η ζημιά που γίνεται να μην αφορά μόνο στο κόστος των καυσίμων, αλλά και στην επιδιόρθωση του αυτοκινήτου. Πριν από λίγες ημέρες, μάλιστα, σημειώθηκαν δύο τέτοια περιστατικά στη συγκεκριμένη οδό, με το ένα από τα θύματα να βάζει σε κίνδυνο ακόμα και τη σωματική του ακαιρεότητα, αφού μη γνωρίζοντας το τι είχε συμβεί, θέλησε να μετακινηθεί με το τρυπημένο αυτοκίνητό του. Να την πάρουν και κανονικά, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά να κάνουν ζημιά στο ρεζερβουάρι είναι μεγάλη υπόθεση. Ακόμη όμως και κανονικά να την πάρουν είναι ένα κόστος για σας. Σίγουρα. 80 ευρώ γεμίζει τώρα. Λοιπόν, άσε που δεν κάνεις τη δουλειά σου, τρως και ολόκληρη μέρα για να το φτιάξεις. Και αν θα βρεις το δικό του. Κατάλαβες. Πείτε μας λίγο το τελευταίο περιστατικό, όταν σας έκλεψαν τη βενζίνη, τι έγινε μετά? Γιατί από ό,τι γνωρίζουμε, μας είπε η σύζυγός σας πως ξεκινήσατε και κινδυνεύσατε στον δρόμο. Ναι, ξεκίνησα για το Μεροδάτο να πάω και στο Γάλακτο Σκέ έχω μείνει. Και τρόμαξα να το πάω στο συνεργείο το αυτοκίνητο. Ρεμούργα το πήγα. Υπήρχε κίνδυνος για φωτιά δηλαδή? Και για φωτιά και όλα. Και ακόμα και εκεί που ήταν το αυτοκίνητο, εάν πατούσα ένα τσιγάρο θα έπαιρνε φωτιά. Τα κυκλώδη και το αυτοκίνητο και το δασίλειο. Είναι όντως τόσα πολλά τα περιστατικά που συμβαίνουν στη γειτονιά σας? Τώρα είναι το πέμπτο. Το πέμπτο αυτοκίνητο είναι. Κάνουν τη ζημιά στο καπάκι. Μετά, εφόσον δεν μπορούν να βγάλουν τη βενζίνα από εκεί, τρυπάνε το ρεζερβουάρι από κάτω. Περασμένη εβδομάδα, δύο αυτοκίνητα εδώ στη γειτονιά. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι οι δράστες δεν περιορίζονται απλά στην αφαίρεση καυσίμων από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, αλλά επιδίδονται και σε κλοπές δικύκλων, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου παραβίασαν τις πόρτες των εκεί κατοικιών.